Φίλε και φίλοι, γεια σας από τα στούντιο του Ευρωκοινοβουλίου στι Βρυξέλλες και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Ελένη Θεοχάρου, Ευρωβουλευτή και Πρόεδρο του Κινήματο Ελληνική στην Κύπρο, και τον κύριο Τάκη Χατζηγεωργίου, Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, όπου θα συζητήσουμε τι εξελίξεις στο Κυπριακό. Ε, κύριε Χατζηγεωργίου, θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω από, από τι κυρίε. Κυρία Θεοχάρου, ε, το θέμα που ξεχωρίζει στι ειδήσει Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, είναι το θέμα των εγγυήσεων. Βέβαια, ωστόσο, για σα αυτό φαίνεται ότι είναι δευτερεύον θέμα. Ε, καθώς έχετε, μια, έχετε ασκήσει μια σφοδρή κριτική στο θέμα του ομοσπονδιακού μοντέλου, θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και να μου πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα η εξέλιξη στο, στο Κυπριακό. Δεν γνωρίζω, κύριε Πιακό που βρίσκεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, εκείνο που μπορώ να σας επισημάνω είναι ότι ε, οι σημαντικές υποχωρήσεις που έγιναν στο παρελθόν όσον αφορά το ζήτημα της διακυβέρνησης, ξεχάστηκαν όταν αναδείχθηκε το εδαφικό ως το μείζον πρόβλημα ή το πρόβλημα που εσυζητεί το εκείνες τις μέρες και το περιουσιακό, τα κριτήρια για την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους και όλα τα σχετικά. Στη συνέχεια προέγγιψε το ζήτημα των εγγύσεων, ξεχάστηκαν και οι υποχωρήσεις στο εδαφικό και στο περιουσιακό, ξεχάστηκαν και οι τρομακτικές υποχωρήσει στο ζήτημα της διακυβέρνησης και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι το κύριο πρόβλημα είναι οι εγγυήσεις και η ασφάλεια. Είναι ζωτικό, είναι ζωτικό ζήτημα οι εγγυήσεις, η ασφάλεια. Δεν μπορούμε να είμαστε κράτος προτεκτοράτο, δεν μπορούμε να μας καθι, ε, καθυποτάσουν καθη, ουσιαστικά δύο χώρες του ΝΑΤΟ οι οποίες θα διατηρήσουν την στρατηγική επιρροή τους στην Κύπρο και η ΜΕΝ Ελλάδα είναι πολύ μακριά. Συνεπώς, εκείνο που θα συμβαίνει θα είναι ότι θα είμαστε κάτω από την άμεση επιρροή και εξάρτηση της Τουρκίας». Όσον αφορά το ρόλο της Αγγλίας, με τις αγγλικές βάσεις πάλι θα διαδραματίσει τον γνωστό βρώμικο ρόλο που είχε διαδραματίσει πάντοτε και ειδικά το 1974. Αλλά θέλω να σας πω και το εξής, ότι για μένα δεν έχουν καμιά σημασία οι εγγύσει και καμιά σημασία η, το, το αν θα παραμείνουν στρατεύματα ή όχι. Με την έννοια ότι αν έρθει αύριο ο Ερτογάν και πει καταργώ τι εγγύσει και αποσύρω όλο το στρατό, είναι ζήτημα μερικών ωρών να του επαναφέρει τόσο με τη μηχανή που έχει στον στρατιωτικό τομέα, όσο και λόγω τη εγκύτητα τη Κύπρου προ τα νότια παράλια τη Μικρά Ασία. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό εμφανιστεί ω μείζον νίκη δική μας επειδή καταργήθηκαν οι εγγύσεις. Ναι, είναι σημαντικό. Δεν, δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι έχει λυθεί το κυπριακό. Εσείς κύριε Χατζηγιουργίου, τι λέτε. Καταρχήν νομίζω ότι πράγματι δεν υπάρχει κανείς που έχει όλη την εικόνα. Ε, ούτε κάνω πρόσδοση της Τουρκίας, ούτε κάνω πρόσδοση τη Κύπρου. Γιατί δεν έχει ο, ο ένας την εικόνα που θέλει να καταθέσει ο άλλος. Άρα νομίζω ότι η κατάσταση βρίσκεται σε ένα προχωρημένο μεν στάδιο, αλλά ε, δεν μου είναι εύκολο να προβλέψω πού θα πάει. <κοί> Τώρα όσον αφορά την γενικότερη εικόνα, έστω και αν ε, συμφωνήσω πλήρως που δεν συμφωνώ με όσα έχει πει η κυρία Θεοχάρους, εντούτοις παραμένει αναπάντητο ε, από όσα έχουν λεχθεί το ερώτημα και τι κάνουμε. Ε, δεν ερωτηθήκαμε να... με το τι κάνουμε. Ωραία, θα μπορεί να δοθεί χρόνο ίσω στη συνέχεια. Διότι χωρί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, νομίζω ότι όλοι οι φόβοι απλώ μένουν καταγεγραμμένοι ω φόβοι. Δεν υπάρχει κανεί που δεν φοβάται. Όλοι ανησυχούν για την εξέλιξη των πραγμάτων. Δυστυχώ τα 43 χρόνια έχουν επιβάλει και ένα είδο συνήθεια πάνω στο τι τρέχει σήμερα στην Κύπρο. Και ένα βήμα προ τα εμπρό πάντα συνοδεύεται από μια ανησυχία. Εμάς δουλειά μας πρέπει να είναι να διαβάσουμε καλά το σχέδιο και δεν το έχουμε ακόμα μπροστά μας. Να διαβάσουμε καλά το σχέδιο όταν θα το έχουμε μπροστά μας και αν κρίνουμε ότι αυτό το πράγμα μας παρέχει μία ευκαιρία να κινηθούμε μπροστά μαζί με τους Τουρκοκύπριους έτσι ώστε βήμα με βήμα, χρόνο με το χρόνο, πενταετία με την πενταετία λέω εγώ, να δημιουργήσουμε κοινή πίστη για κοινή πατρίδα, να δούμε ποιο αναλαμβάνει αυτή την, αυτό το ιστορικό βάρο και ποιο λέει όχι με ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Γιατί στην ισορροπία πρέπει να βάλει και τα δύο. Το ρίσκο τη μη λύση και το ιστορικό βάρο που αναλαμβάνουμε με τη λύση. Εγώ δεν είμαι σε καμία θέση να προβλέψω τι θα γίνει στον τόπο χωρί λύση. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Αφήνω στον κάθε πολίτη να σκεφτεί τι θα γίνει αν δεν έχουμε λύση. Μπορώ όμω έχοντα μπροστά μου κάθε λέξη ε, της λύσης που θα μπει μπροστά μας σε δημοψήφισμα, να προτείνω κάτι στον κόσμο, αναλαμβάνοντας παραλαμβάνω, ιστορική ευθύνη για την πρόταση που θα καταθέσουμε. Ε, όσον αφορά το θέμα των όπως ε, οπωσδήποτε είναι τεράστια σημασία ζήτημα, αλλά αν μπω λίγο και θα μπω στη συζήτηση ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία, η ίδια έχει πει δεν έχει καμιά σημασία, αλλά δευτερεύον. Ε, δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι αν αποσυρθούν οι εγγυήσει και τα στρατεύματα μπορεί να πάσαν στιγμή το 2017 και μετέπειτα η Τουρκία να παίρνει τα όπλα και να κατέρχεται. Να θυμηθούμε ότι το 1974 ήλθε μετά από το γεγονό ότι στην Ελλάδα είχαμε 7 χρόνια χούντα, είχαμε το πραξικόπημα, είχαμε μαύρο μεσαίωνα μέσα στην Τουρκία και η Ευρώπη δεν ήξερε που ήταν η Κύπρος. Επιλειωμένου του Κυπριακού και με ενταγμένη την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν θέλω δεν, δεν, νοούμε να σκεφτώ ότι μπορώ να επιχειρήσω να τρομάξω τον κόσμο ότι ξανά ανα πάσα στιγμή η Τουρκία παίρνει τα στρατεύματα της Κέρχια και έρχεται. Πιστεύω ότι αυτό τολμώ να πω είναι απολύτω αδύνατον. Εκτό και αν γίνουν κοσμογονικέ αλλαγέ, τι οποίε δεν μπορεί κανεί να προβλέψει. Ωστόσο, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Ε, υπάρχουν ήδη μέσα διασπαστικέ κινήσει ε, κάτι το οποίο το έχει ζήσει η, η, η Τουρκία στο παρελθόν, η Οθωματική αυτοκρατορία δηλαδή, έχει από τη δικιά του πλευρά υποφέρει από, από αυτό το ζήτημα. Ε, βλέπετε μια σοβαρή πολιτική αναταραχή, η οποία επίση δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Ε, πόσο εμπιστοσύνη μπορούμε να δείξουμε σε ένα, τέτοιο, σε ένα τέτοιο μοντέλο, να το πω έτσι, το οποίο είναι δίπλα από τα σύνορα τη Ελλάδα. Καμία. Και ο στόχο μα είναι με τη λύση επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, σταδιακά, έτο κατ' έτο, πενταετία με πενταετία, με όσο κάρβουνο έχει μείνει μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, να επιχειρήσουμε βοηθούσε τη λύση. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, όταν θα την έχουμε μπροστά μα. Να σπρώξουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε, επαναλαμβάνω, κοινή πίστη για κοινή πατρίδα και άρα συνεπαγόμενου τούτου να απεγκλωβιζόμαστε από, την, από, τον εναγκαλισμό της Τουρκίας. δεν είναι στόχος να κάνουμε μια λύση συνεργασίας με την Τουρκία. Ο στόχο τη λύση θα είναι οι Κύπροι να αναλάβουν την ευθύνη του κράτου του και στη συνέχεια, καθώ θα μπορέσουν, και αυτό θα βασιστεί πάνω σε αυτό που είπα, όσο κάρβουνο έχει μείνει και στι δύο κοινότητε, είπα πριν μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μέσα στην ελληνοκυπριακή, νομίζω πω εξακολουθεί να υπάρχει, σιγά σιγά να δημιουργήσουμε αυτή, την, α, 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 αυτή τη νέα κατάσταση στην Κύπρο. Η, η άλλη λύση είναι η παραμονή ω έχουμε, αναμένοντα. Υποθέτω κάποιοι σκέφτονται την διάλυση της Τουρκίας, δεν το βλέπω. Ακόμα και αν υποθέσω ότι πάμε στο ακραίο σενάριο όπου φεύγει ένα κομμάτι από την Τουρκία, θα μπω σε αυτή τη συζήτηση διότι ξέρω ότι την κάνουν πολύ και θα ανεξαρτητοποιηθεί το Κουρδιστάν της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι ένα σημαντικό κράτος και ένα κράτος το οποίο θα έχει και μεγάλο πληθυσμό και μεγάλη έκταση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να σπρώξουμε σε μια διαιώνιση του προβλήματό μα, αναμένοντα κάτι που δεν βλέπω να έρχεται. Κύριε Θεοχάρο, έχετε κάνει λόγο για λάθη τη Αθήνα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Δεν ισχύει πια αυτό που λέγαμε: Η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα στηρίζει, η Αθήνα στηρίζει. Α, αν μου επιτρέπετε, πριν να απαντήσω στο ερώτημά σα, να κάνω κάποια σχόλια σε αυτά που είπε ο κύριο Χάτζη Κάποτε ρωτήθηκε η Γκαμίλα αν προτιμά να πηγαίνει ανήφορο ή κατήφορο. Και απάντησε, προτιμώ να πηγαίνω ευθεία, ίσο δρόμο. Τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι πέρα από τους δύο ε, δρόμους που υπέδειξε ο κ. Χατζηγεωργίου, τις λύσεις, τις κακής λύση και τις μη λύση, υπάρχει και ο τρίτος δρόμος μιας καλής λύσης. Γιατί ε, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω αυτά που έχει πει ρομαντικά, είτε ψευδεσίσεις, είτε αφελή, με την έννοια ότι χτες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι δεν θα φύγει κανένας μα κανένας από τους επίκους. Άρα η τουρκοκυπριακή κοινότητα εξαφανίζεται και δεν θα κάνει κουμάντο η τουρκοκυπριακή κοινότητα στο τι θα συμβαίνει στην διακυβέρνηση, αλλά η Τουρκία μέσω του βέτο που θα έχει ο κάθε μέσω της αναγκαιότητας να ψηφίζει πάντα ένας Τούρκος για να είναι νόμιμη η απόφαση. Δηλαδή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα την ελέγχει η Τουρκία ε, απόλυτα. Γι' αυτό σας λέω ότι ξεχάστηκε ε, το ζήτημα της διακυβέρνησης, ύστερα ξεχάστηκε το ζήτημα το εδαφικό και τώρα ε, συζητάμε μόνο για τις ε, ε, εγγυήσεις. Τώρα, ε, η Αθήνα ε, πάντοτε κρατούσε μια παθητική στάση απέναντι στο Κυπριακό, δηλαδή, η Αθήνα έχει ευθύνες πέρα από τις νομικές απέναντι στον ελληνισμό της ε, Κύπρου. Έχει ιστορικές, έχει ηθικές, έχει πολιτισμικές. Ε, δηλαδή με την κατάργηση των εγγύσεων όπως έχει τεθεί από τον κύριο Κοτσιά και τον κύριο Καμένο ε, στο, στο παρελθόν, δεν τελειώνουν οι ευθύνε της Αθήνας απέναντι στην ε, σε ένα εκατομμύριο Έλληνες που ζουν στην ε, Κύπρο. Ωραία, καταργήθηκαν οι νομικές τις υποχρεώσεις, θα έρθει η ώρα που θα γίνει και αυτό. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αφήνουμε ένα εκατομμύριο Έλληνες, να, μισό εκατομμύριο Έλληνες, να αποτελούν μια θλιβερή μειοψηφία μέσα στα 80 εκατομμύρια των Τούρκων της Ανατολίας. Αυτό είναι που επιζητούμε δηλαδή την ε, αλωτρίωση του ελληνισμού για να λειτουργήσει η λύση. Γιατί αυτό θα γίνει. Αν δεν αλλάξουμε ε, νοοτροπία, αν, δεν, αν εξακολουθήσουμε να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και να θέλουμε να πηγαίνουμε εκεί που μας παίρνει το πεπρωμένο μας, τότε ναι, θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε την λύση. Και ξέρετε κάτι, αυτή η λύση θα μπορέσει να περπατήσει μόνο αν τη διακυβέρνηση του τόπου από μεριά των ελληνο Κυπρίων την αναλάβουν αυτοί οι ένθερμοι υποστηριχτέ τη λύση. Και για όσο καιρό αυτοί θα κυβερνούν, ναι, θα περπατάνε τα πράγματα, δεν θα βρίσκουν ποτέ καμιά. Ε, δεν θα προβάλλουν καμιά αντίσταση σε αυτά που θα θέλουν να επιβάλλουν οι, οι Τούρκοι. Από εκεί και πέρα όμως, αν τα πράγματα αλλάξουν και διεκδικήσουμε κάποια δικαιώματα ως ε, 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 ελληνισμός. Όταν έρχεται ο Ακεντζή και λέει ότι όσοι επιστρέψουν πρέπει να μιλάνε τουρκικά και να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε τουρκικά σχολεία αυτό είναι κατοχήρωση των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Όταν το δικαίωμα στην περιουσία καταστρατηγείται με το χειρότερο τρόπο και δίνουμε δικαιώματα στον κατά στον έπικο που κουβάλησε η Τουρκία στον στρατιώτη που εισέβαλε το 1974 και παρέμεινε στην Κύπρο με την οικογένεια του. Ε, κατοχυρώνονται οι, οι, οι βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα τα συναφή. Νομίζω. Και τώρα, μια και λέτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηγεωργιό, εσεί έχετε κάνει λόγο για ενεργότερη παρέμβαση του Ευρωκοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Οργάνων στη διαπραγμάτευση, Έχετε πάρει και κάποια πρωτοβουλία γι' αυτό. Ε, θα ήθελα να μου πείτε, θα μπορούσε αυτό που ζητάτε θεσμικά να γίνει, και αν ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα αρνείται, να το πω έτσι, να, να λερώσει τα χέρια τη εντό εισαγωγικών με το, με το ζήτημα. Όπω ίσω είναι αναμενόμενο, πρέπει και εγώ να κάνω μερικά σχόλια. Καταρχήν, ο διαισμό που έβαλα δεν ήταν μεταξύ κακή λύση και διαιώνιση, αλλά ήταν μεταξύ μια λύση την οποία δεν έχουμε δει ακόμα, το έχω πει, η οποία κατά την άποψή μου θα την κρίνω θετικά εάν την δω ότι επιβιώνει και αν κρίνω ότι με την πάροδο του χρόνου στεριώνω με αυτό στο οποίο αναφέρθηκα. Δεν είμαι υπέρ οποιασδήποτε λύση. Ε, με εκνευρίζουν πάρα πολύ οι Ταλιμπάντου, ναι, και οι Ταλιμπάντου όχι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι. Εκ των προτέρων έχουν καταλήξει ότι δεν πρέπει να κινηθούμε ούτε προ τη μία ούτε προ την άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι λανθασμένο α, από τη βάση. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ε, εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα ότι η πρόταση για την καλή λύση δεν την έχω ακούσει. Είπε μεν ότι μεταξύ τη ανήφορου και του κατήφαρου η Καμίλα θέλει να ε, διαλέξει ίσο ναι. δρόμο, αλλά αυτόν τον ίσο δρόμο πώ θα τον πάρουμε δεν τον έχω ακούσει. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλο τη προηγούμενη ερώτηση σα, τι μπορούσε να κάνει η Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, θα προτιμούσα να είχα δει στη Γενέβη τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όχι σε αντιδιαστολή με τον κύριο Κοτζά, δεν το λέω καθόλου έτσι, αλλά στο να πίεζε με αυτόν τον τρόπο να ήταν παρόν εκεί ο Πρωθυπουργό τη Τουρκία ή ο Πρόεδρο τη Τουρκία. Διότι ο Ερντογάν, κατά την άποψή μου, θέλησε να παρατείνει το πράγμα μέσα στον χρόνο και νομίζω ότι του δόθηκε ευκαιρία. Ε, του το δώσαμε. Διότι μη πηγαίνοντα ο Πρωθυπουργό, είχε κάθε δικαίωμα να μην πάει ούτε αυτό. Οπότε θα πω, υποβαθμίστηκε, αλλά δεν αναβαθμίστηκε στο επίπεδο εκείνο που θα έπρεπε να ήταν κατά την κρίση μου η πρώτη συνάντηση στην Γενέβη. Θα έπεφταν πιο βαριέ οι ευθύνε στου ώμου των Πρωθυπουργών των κρατών, έτσι ώστε να, να καταδείξουν τι θέλουν να κάνουν. Και δεν μπορούσε ούτε η κυρία Τερέζα Μέη να στείλει τον κύριο Μπόρι Τζόνσον. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει. Ε, τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ζητήσαμε, υποθέτω αναφέρεστε στην επιστολή που στείλαμε εγώ και ο κύριο Παπαδημούλη στον κύριο Γιούγκερ και του ζητούσαμε ενεργό παρουσία. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει, ναι. Ε, να έχει συγκεκριμένε εισηγήσει και προτάσει που να δίδουν διέξοδο ε, ενώπιον του ζητήματο που έχουμε μπροστά μα και το κύριο ζώτημα εκεί θα είναι ασφαλώ τα στρατεύματα και οι εγγυήσει. Εάν θελήσει να το κάνει, δεν μπορεί κάποιο να πάει να του βάλει κάτι στο στόμα για πιστόπ. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριο Γιούγκερ μπορεί και πρέπει. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει κάποιο μα έχει κάποιου συσχετισμού δυνάμεων με την Τουρκία, είναι το προσφυγικό στη χώρα αυτή που συγκρατεί, ξέρω, 2,5 εκατομμύρια στην αυλή και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση του έχει ανάγκη. Από, και από την ανάποδη, είμαι απόλυτα βέβαιο, η Τουρκία έχει ανάγκη αυτή την, να υπάρχει αυτή η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και αν Ξέρουν και εκείνοι και εμείς ότι δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθούν, αλλά η διαδικασία ένταξης στέλνει χρήμα στην Τουρκία. Και μόνο με την πρόταση του Κοινοβουλίου για πάγωμα των διαπραγματεύσεων βλέπουμε ότι, πιστεύω να μην ήταν ο μόνος λόγος, αλλά έπαιξε ρόλο, έχουν μειωθεί σχεδόν στο μηδέν οι επενδύσεις οι ευρωπαϊκές στην, στη χώρα αυτή με αυτά τα δεδομένα, αυτή την διελκυστίντα, νομίζω ότι ε, βεβαίω μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ρόλο. Θα σα πω και κάτι που μπορεί να ακουστεί ο χιούμορ, αλλά δείχνει πώ λειτουργεί δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο πάγωμα των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και ξέρετε τι έχει πει η Κομισιόν. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη μέσα στα κοιτάπια μα. Υπάρχει η λέξη αναστολή. Και από τη στιγμή που δεν βάλατε αναστολή και βάλετε πάγωμα, δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Στην ουσία μου κάνετε λόγο ότι για μια συναλλαγή εντό εισαγωγικών, έτσι, μιλάμε για μια συναλλαγή στην ουσία. Μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. εννοείται και, και, και Τουρκία. Μα με όλα τα κράτη δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι συναλλαγέ που γίνονται, συναλλαγέ συμφερόντων. Και μακάρι τα συμφέροντα αυτή τη φορά να προϊονίζουν την ανάγκη επίλυση του Κυπριακού. Επαναλαμβάνω με έναν τρόπο που να με κάμει εμένα κάποια στιγμή να πιστέψω, έχοντα μπροστά μου το σύνολο του σχεδίου, ότι μπορώ να το προτείνω και μπορώ να πω ότι θα είμαι εκεί παρόν για να μπορέσω μαζί με άλλου να το κάνουμε να δουλέψει. Κύριε Θεοχάρου, εσεί ανήκετε σε μια ομάδα Κύπριων όπου εκφράζεται το σκεπτικισμό σα άλλοτε περισσότερο και άλλο, λιγότερο με την τρέχουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης, κάποιος βετεράνος της διπλωματίας ίσως να σας έλεγε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ε, μια καλή συμφωνία είναι αυτή που και οι δύο πλευρές είναι δυσαρεστημένες. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι με βάση το, το σημερινό status quo, ε, πόσο ρεαλιστικό είναι και εύκολο να υπάρξει μια λύση όπω ακριβώ τη θέλουμε, όταν λέω ότι θέλουμε εννοεί, η, Ευρω, η ελληνοκυπριακή πλευρά, είναι, είναι εφικτό, ή θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε κάποιου συμβιβασμού, ε, Καταρχήν να σα πω ότι εμεί δεν ανήκουμε στου ταλιπάν είτε του ναι είτε του το όχι. Αυτό. Όχι, να το διευκρινίζω. Εμεί ε, ε, δείξαμε την καλή μα ε, βούληση και την καλή μα. Ε, θέληση στηρίζοντας κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση μιας σωστής λύσης. Διαφωνούμε με τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, θεωρούμε ότι είναι μια λύση μόνιμου διαχωρισμού του νησιού, μόνιμου ρατσιστικού διαχωρισμού του νησιού, οι Τουρκοκύπροι και οι έπικοι στο Βορρά, οι υπόλοιποι στι νυν ελεύθερε περιοχέ με κάποιε μικρέ εδαφικέ αναπροσαρμογέ. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι η κατοχήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ασφάλεια των ε, πολιτών. Ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθα πολύ ενθουσιασμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, πριν από πολλά χρόνια. Και στην αρχή πίστευα ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Πέρυσι όμω, ο Γιούγκερ μα έλεγε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 το Κυπριακό θα λυθεί, θα γίνουν τα δημοψηφίσματα, θα περάσουν ε, και θα, ε, δεν θα υπάρχει ζήτημα πια με το, μεταξύ Κύπρου και Τουρκία. Και το έλεγε με απόλυτη σοβαρότητα και το υποστήριζε. Καταλαβαίνετε ότι. Όταν αυτή είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχουν περιθώρια για να εμπιστευτεί κανένας αυτό τον οργανισμό. Την περασμένη πέμπτη ακύρωσαν μία έκθεση φωτογραφίας από την γραμμή καταπαύσεως του πυρός που θα διοργάνωνε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυθαίρετα και χωρίς κανένα λόγο, γιατί λέει επίκειται η επίλυση του Κυπριακού, είναι ζήτημα ημερών η επίλυση του Κυπριακού, τόση γνώση για το που βρίσκεται το κυπριακό και να μην παραβλάψουμε τις συνομίλειες. Αλλά σήμερα, αν δεν κάνω λάθος ή χτες ή σήμερα, νομίζω ότι είναι σήμερα, επιτρέπουν και διοργανώνεται συνέδριο με Τούρκους ομιλητές για, την, για την, τον ενεργειακό ρόλο της Κύπρου από Τούρκο βουλευτή, Ευρωβουλευτή. Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή αν ξέρουν τι τους γίνεται το κάνουν σκόπιμα για να ε, παραβλάπτουν την υπόθεση της Κύπρου, επειδή η Κύπρος δεν έχει παίξει καλά το χαρτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, εμείς τι ζητούμε για να πούμε ναι σε μια λύση. Την ασφάλεια, την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων. Όλα όσα απολαμβάνει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης δεν μπορεί να τα στερείται ο Κύπριος. Και μάλιστα με τη δική μας υπογραφή εκχωρώντας ελληνικούς τόπους ή την Τουρκία, γιατί δεν είναι επιστροφή ε, Κυπριακών εδαφών στην ε, Κυπριακή Δημοκρατία, είναι με την υπογραφή μας η παραχώρηση Κυπριακών εδαφών στην Τουρκία αυτό που, αυτό που θα γίνει. Ε, δεν μπορεί να μπορώ να, κατε, να κατέλθω ως υποψήφια ευρωβουλευτής στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, Οπουδήποτε θέλω στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να μην μπορώ να κατέβω ως υποψήφια Ευρωβουλευτή στο κατεχόμενο σήμερα κομμάτι της χώρας μου που θα γίνει, του νησιού μου που θα γίνει αύριο το τουρκικό συνιστόν βόρειο κρατήριο. Ε, καταλαβαίνετε ότι εάν κάνουμε και άλλες εκτόσει και άλλους συμβιβασμούς σε αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, στον μέγιστο συμβιβασμό της διζωνικής δικοινωτικής, της επάρα της διζωνικής δικοινωτικής, την οποία καθίβριζαν οι πάντες από τα μέσα της δεκαετίας του 60 όταν είχε, ε, όταν είχε τεθεί για πρώτη φορά. Ε, τώρα αυτή τη στιγμή να την κάνουμε παντιέρα του αγώνα και να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι λάθος κύριε Χατζηγεωργίου, να, να δούμε και λίγο τι γίνεται μέσα στο, στο, στην, στον Κυπριακό λαό. Ε, το κόμμα σας, το Ακέλα, αλλά και ο Οδυσσή, εκφράστηκε θετικά για το αποτέλεσμα της Γενέβης. Θα αναφέρω τη δηλώση νεοφύτου και Κυπριανού. Ωστόσο, πρόσφατα διάβασα μια, μια, δημοσκόπηση από το Πανεπιστήμιο της Λευκοσίας, σύμφωνα με την οποία το 61% των, τον Ελληνοκυπρίων, χαρακτηρίζει αποτυχημένο το αποτέλεσμα. Και μάλιστα μεταξύ των ψηφοφόρων του Δυσί και του Ακέλ, τα ποσοστά είναι 46 και 51%. Γιατί, δηλαδή, είναι θέμα κακή ενημέρωση, είναι μεγάλε προσδοκίε που διαψεύστηκαν; Θα ήθελα το σχολείο σα. Ε, Αρχικά, είναι λάθο σε κάθε πολιτικό να αναλύει κάτι που δεν το έχει δει ο ίδιο, δεν το έχω διαβάσει δεν έχω δει τις ερωτήσεις, πολλές φορές οι ερωτήσεις κατευθύνουν κλπ. Αλλά και εγώ νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει ότι δεν βγήκαν τα αποτελέσματα που αναμέναμε. Δηλαδή, και είναι σωστά και τα δύο. Και κάποιος μπορεί να πει ότι είχαμε ένα βήμα μπροστά, διότι για πρώτη φορά ήρθε εκεί η Τουρκία, έκατσε μαζί μα, είπε τι είχε να πει σε πρώτο στάδιο. Αλλά βεβαίω και μπορεί κάποιο να πει ότι αφού δεν βγήκε αποτέλεσμα και υπάρχει μια μετακίνηση του πράγματος ξανά σε τεχνικές επιτροπές και θα δούμε πότε θα ξαναπάνε οι αρχηγοί των κρατών και θα πάνε, μπορεί εύκολα κάποιος να γύρει προς την, προς την άλλη κατευθύνση. Ε, θέλω όμως να πω ξανά, έστω και αν ε, μπορεί η επανάληψη να, ε, να μην είναι πάντα αναγκαία, ε, η η ανάλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την διζωνική όπως έχουν περιγραφεί από την κυρία Θεοχάρου, σχολένει στο ότι εξακολουθώ να μην έχω ακούσει την αντιπρόταση. Πώς πάμε στην καλή λύση. Ε, διότι το να περιγράφουμε τι προβλήματα θα προκύψουν από την λύση, διά των <coughs> πολιτικών και δική μου είναι, εάν υπάρχουν προβλήματα, να δούμε πώς σιγά-σιγά τα αμβλύνουμε, τα επιλύουμε. Ε, α, στο πρώτο σας ερώτημα η απάντησή μου έχει ήδη δοθεί. Νομίζω ότι ο, ο κόσμος μάλλον έγινε προς την ε, επιμέτρηση της θετικότητα ή αρνητικής εικόνας των εξελίξεων στη Γενέβη, ε, βάζοντας μπροστά του τι είχε ε, νομίσει ή πιστέψει ή οραματιστεί ότι θα γινόταν εκεί. Εγώ είχα αρθρογραφήσει μερικές δομές πριν και είπα ότι θα έχουμε διακοπή στο, στη Γενέβη. Δεν θα είναι το τέλος. Ε, τώρα, μακάρι αυτή η διακοπή να, να μην οδηγήσει σε ένα μάκρος χρόνο που θα μας βάλει ε, τον Μένερ το Γάν προς την ανάγκη να πάρει τις εξουσίες που χρειάζεται, εμείς να μπούμε σε προεκλογική περίοδο. Ε, αυτά όλα θα δημιουργήσουν προβλήματα περαιτέρω. Κύριε Θεοχάρου, κύριε Χατζηγεωργίου, σα ευχαριστώ πολύ που είστε εμείς μαζί μου στο, στο στούντιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό του CNN Greece και εύχομαι σύντομα να τα πούμε ξανά. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σχόλιο από το 1988 μέχρι σήμερα ακολουθείται η πολιτική την οποία υποστηρίζει ο κύριος Χατζηγεωργίου όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Εμείς έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις μέχρι τώρα, αλλά ποτέ δεν είχαμε την εξουσία, την εκτελεστική εξουσία, για να δει πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Ας κάνει υπομονή. Δεν <laughs> ξέρω τι στο ευχηθώ ή να μην το ευχηθώ. <laughs> Εν πάση... Κανονικά θα πρέπει να σα δώσω κοιτά χρόνο αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ε, δεν πειράζει. Δε, δε σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα για Αστε το CNN Green. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εμεί.